Πάμε λιγάκι και στην άλλη υπόθεση. Να πάμε λίγο στην Κρήτη, εκεί στα Χανιά, για αυτή την υπόθεση της 75χρονης. Εδώ βλέπουμε και το βίντεο, το είπαμε και νωρίς το πρωί στην εκπομπή μας, με την άτυχη αυτή γυναίκα. Μια υπόθεση πριν από 2 χρόνια, όπου τώρα φαίνεται λοιπόν υπάρχει μια ποινική δίωξη βάρος του ιερέα του χωριού και σε 2 ακόμα άτομα από την Τσεχία. Για δώστε μας κάποιες επιπλέον πληροφορίες πάνω σε αυτή την υπόθεση. Μια γιαγιά λοιπόν εκεί στο χωριό, σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο, το 22 το Σεπτέμβριο, φαίνεται από τις κάμερες ότι βγαίνει από το σπίτι της, περνάει το δρόμο που είναι μπροστά από το σπίτι της και πάει προς το σπίτι του ενός γιου, του γιού της. Εκεί κοντά είναι και ένα νεκροταφείο. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν η γιαγιά χάνεται, εξαφανίζεται. Τα παιδιά βγαίνουν συνέχεια, φωνάζουν, λένε ότι κάποιος σκότωσε τη γιαγιά. Επειδή έχω δει το βίντεο, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος σκότωσε τη γιαγιά και τη μετέφερε κάπου. Είναι δεδομένο. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Η γιαγιά περπατάει πολύ σιγά, περνάει το δρόμο πολύ σιγά. Δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πήγει να τρέξει, ή έχει προβλήματα άλλα, να τρέξει ή έχει άλλα προβλήματα, άνοια κλπ. Για να πεις ότι χάθηκε. Δεν είχε κάποιο προηγούμενο με κανέναν. Οπότε ο μόνος. Το μόνο ενδεχόμενο είναι να τη χτύπησε κάποιος με το αυτοκίνητο, εγώ θα πω με πρόθεση, και μετά, επειδή φοβήθηκε, να την κουβάλισε κάπου και να την εξαφάνισε. Και εγώ πώς εμπλέκεται τώρα ο ιερέας του χωριού, δηλαδή συγγνώμη, ακούμε για τον ιερέα του χωριού. Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη, ξαναπείτε το κύριε Γαλιακμάνη, για ξαναπείτε μας λίγο τι λέτε τώρα. Εγώ λέω να κάνω μία... να κάνω μια πρόβλεψη, από την εμπειρία μου, να ψάξουν τους στάφους του νεκροταφείου. Πόσο εύκολο είναι αυτό, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν φαίνεται ότι όταν πέρασε η γιαγιά τον δρόμο, μετά από λίγα λεπτά, φαίνεται ότι το αυτοκίνητο του παπά του χωριού διέσχισε και αυτό το δρόμο, μάλλον πέρασε στο στενό το οποίο κινήθηκε η γιαγιά, και υπάρχουν κάποια στοιχεία λοιπόν, το σημαντικότερο είναι κάμερες, που βάζουν στο κάδρο τον παπά και 2 Τσέχους, ένα πατέρα και ένα γιο, οι οποίοι δούλευαν στο νεκροταφείο. Να. Λοιπόν, άρα, εγώ δεν θα πω αν είναι αυτός που χτύπησε τη γιαγιά ο παπάς και οι Τσέχοι που την εξαφάνισαν, κατηγορούνται αυτοί, δεν θα πω, αλλά θα πω ας ψάξουν στο νεκροταφείο, ας ψάξουν στο στάφ. Είναι εύκολο? Όχι, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι όπως το λέτε. Για πάει να ανοίξει, τους στάφους. Έτσι όπως το λέτε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αλλά εσείς λέτε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί έκαναν εργασίες, εκτελούσαν εργασίες στο νεκροταφείο, το ζευγάρι από την Τσεχία. Είναι ζευγάρι, πατέρας και γιος. Πατέρας και γιος. Οι φερόμενοι ως δράστες. Ναι, οι φερόμενοι ως δράστες. Η δικογραφία τι λέει τώρα? Η δικογραφία τώρα τι λέει που έχει σχηματιστεί από τους συναδέλφους σας? Μας εξηγείτε λιγάκι, δηλαδή πώς καταγράφει τα γεγονότα? Ναι, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ποιο αυτοκίνητο πέρασε μετά και τη γιαγιά πώς ακριβώς κινήθηκε. Και ποιο αυτοκίνητο ήταν αυτό? Το αυτοκίνητο του παπά. Το αυτοκίνητο του παπά. Λοιπόν, μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχει μαρτυρία ότι υπήρχε αίμα στο οδόστρωμα. Υπήρχε αίμα σαν σχηματισμένο, σαν μικρή λιμνούλα, αλλά και μια γραμμή αίματος, σαν κάποιος να έσυρε κάποιον, τότε θεώρησαν ότι είναι κάποιο ζώο αυτοί που το είδανε. Δεν πρόλαβε η αστυνομία να πάρει υλικό από εκεί, γιατί έπιασε μετά μια μπόρα, μια βροχή που ξέπινε το αίμα από το δόστρωμα. Με αυτά τα στοιχεία κατηγορείται ο παπάς και οι 2 Τσέχοι. Σας είπα, εγώ δεν θα πω αν είναι αυτή η ένοχη, αν το κάνουν αυτοί, όμως δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορούν να ψαχτούν οι τάφοι σε ένα γραφείο. Άρα ναι, τώρα εδώ είναι ζήτημα. Πριν πόσο καιρό έχει γίνει αυτό, είπαμε? Το 22 το Σεπτέμβριο. Δηλαδή πριν από 2 χρόνια και χρόνια. Γεμάτα. Και φαντάζεστε, η οικογένεια, μπορεί, τα παιδιά της... Και πάλι σωστά το λέτε το ζήτημα. Τώρα να το αναλύσουμε. Μπορούμε να το αναλύσουμε. Πάει να πει ότι το πτώμα πλέον έχει υποστεί σύψη. Έχουν μείνει μόνο σκελετός. Και πρέπει από τους σκελετούς, από το DNA, να βρεθεί εκεί
Μάλιστα. Και η οικογένεια είναι, υπάρχει, που υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Ή να υπάρχει μνήμα στο έτσι. Οποίο ο αριθμός των υπολοιμάτων δεν αντιστοιχεί με, τον... με αυτούς που είχαν μπει. Γι' αυτό είπατε, κύριε Καλιαγμάνη, ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εκεί μέσα σε βάζουν μόνο, δεν μπαίνει ποτέ. Δεν μπαίνει, ναι. Σε γενικές γραμμές έτσι συμβαίνει. Αυτό. Και συνήθως δεν βγαίνει κιόλα. Κύριε Καλιαγμάνη. Δεν βγαίνει ποτέ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.